Η εκπομπή που ακολουθεί είναι προσφορά από το Περισκόπιο του Πολιτισμού του Γιάννη Διαβάτη. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πάλι τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας το μέγα ιστορικό Γουλιέλμο Κουίλια από την Κύπρο, ο οποίος είναι εβραϊκής θρησκείας, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα πρόσφατες εξελίξεις στο Μεσανατολικό και με τους Ισλαμιστές, οι οποίοι δολοφόνησαν και στο Παρίσι και επιτέθηκαν στη Λιόν, στην Αβινιόν, στην Ίδια, στον Καναδά και στην Τζέντα, όπου βρουν. Έχουν βρει. Τι έκανε στην Ομόνια, τι έγινε. Στην Ομόνια μαζευτήκαν μουσουλμάνοι φανατικοί, ναι, χωρίς μάσκες και αυτά. Κάψανε φωτογραφίες του Μακρόν. Ναι. Τι προθέσεις, δεν κάνανε διαδήλωση. Ναι, προθέσεις, ναι. Λοιπόν, εδώ αυτή η χώρα είναι δημοκρατική βέβαια, αλλά η καραντήση, μπάτε σκύλια λέστε. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει σε αυτή τη χώρα. Εδώ είναι η σημαία της πατρίδος μου, η σημαία έχει χρώμα γαλανό και στη μέση κρεμασμένο ένα κάτω σταυρό. Κυματίζει με καμάρι, δεν φοβάται τον εχθρό. Σαν τη θάλασσα η γαλάζια και λευκή σαν τον αφρό. Αυτή η σημαία από τον Εύρο ως την Κυθήνη, είτε Καστελόριζο, όπως το λέτε εσείς, είναι ελληνικός χώρος και θα κυματίζει είτε το θέλουμε είτε όχι. Οι Τούρκοι δεν θα περάσουν μέσα. Ας κάνουν βόλτες. Μάλιστα βγήκε η Μιμή Παπαδρέου, η πρώην, και είπε ότι όντως ο Αντρέας Παπαδρέου είχε πει «βυθίσατε το χώρα». Και τώρα δεν υπάρχει ένας Αντρέας Παπαδρέου να πει «βυθίσατε το χώρα». Εδώ λένε «welcome» και περάστε. Είναι απίστευτα αυτά που γίνονται. Οι Τούρκοι λένε κάνουμε εμείς έρευνες, οι δικοί μας λένε δεν κάνουν έρευνες Τούρκοι. Δηλαδή απίστευτα. Ο σεισμός βέβαια που έγινε ταρακούνησε και η Τουρκία και πρέπει αυτό να είναι ένα σημείο συνάντηση των λαών. Εμείς δεν είμαστε φιλοπόλεμοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα στήσουμε τα νότα να κάνουν οι Τούρκοι ό,τι κάνουν. Πρέπει να αντισταθούμε, διότι είμαστε Έλληνες δημοκράτες, είτε το θέλουν ή όχι. Πρέπει οι Ισλαμιστές, τζιχαντιστές, να φακελώνονται όλοι, να υπάρχει ένα ειδικό τμήμα της κρατικής ασφάλειας, να παρακολουθεί αυτά τα άτομα και με το πρώτη πράξη, ακόμα και σκέψη, να απελάβνονται. Δεν μπορεί να περιφέρουν συνέργο. Εγώ βλέπω συνέργο ορδές. Ατόμο φαίνεται, δεν έχουν ούτε διαβατήριο, ούτε τίποτα. Ούτε μάσκα φοράνε, ούτε... Εδώ μπήκαν οι δίθεν αναρχικοί στο γραφείο του Πρίτανη και του βάλουν εδώ... Ναι, ταμπέλα, όπως γινόταν και παλιά, οι Ναζί. Αυτά τα καταγγείλει. Ναι. Λοιπόν, 5 Νοεμβρίου 1990, να πούμε, έγινε ένα τρομερό γεγονός στη Νέα Υόρκη. Ένας Αιγύπτιος Ισλαμιστής με το όνομα Ελ Σαγίδ Νοζάρ, εκπαιδευμένος από Πακιστανούς στο Πακιστάν, από Ισλαμιστές στο Πακιστάν, ο οποίος Πακιστάν είναι και φιλότουρκοι ως το εκεί που δεν πάει. Ναι, αυτό να το προσέχουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δολοφόνησε τον Μεϊρ Καχάνε, τον κορυφαίο ραπί και λόγιο, και τον δολοφόνησε μέσα στη Νέα Υόρκη. Και 3 χρόνια μετά ο ίδιος άνθρωπος ήταν εκπλεγμένος στην πρώτη επίθεση κατά των Δήμων Πύργων. Δηλαδή έχουν γίνει 2 επιθέσεις, ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Η μεγάλη που πήσαν επειδή είχε γίνει και μια το 1993. Ο ίδιος που δολοφόνησε τον Καχάνε ήταν εκπλεγμένος και στη δεύτερη. Και να και ένα βιβλίο του Μεϊρ Καχάνε. Ναι. Κύριε Κουίλη, είναι οι ίδιοι από το 80 που ήμουν αφηρητή στα Εξάρχεια, στην Κράβα, στη Φιλοσοφική και αλλού. Είναι τα ίδια άτομα που περιφέρονται, αλλάζουν προσωπείο. Μία το λένε Ροβίκοντα, μία φλόγα αριστερή, μία επανάσταση αριστερή, μία αναρχική πυρήνες, μία δεξιόστροφη πυρήνες. Και ευτυχώς τους επικύρισαν τώρα, αλλά τα λεφτά όντως να πάνε σε αυτόν που θα τους πιάσει. Όχι να το στήσουν μεταξύ τους όπως είναι και παλιά με την ρούπα που μεταξύ τους θα μοιράσανε. Ότι δίθεν ο ανώνυμος πληροφοριδότης, τα ξέρουμε τα κόλπα, να τελειώνουν αυτά. Από εκεί και πέρα πρέπει το κράτος να συνταχθεί στη γραμμή Μακρόν. Ο Μακρόν πλέον θα είναι ο ηγέτης της Ευρώπης. Το είπαν και οι Times, το περιοδικό Times. Πρέπει ο Μακρόν να δώσει εντολές και στους δικούς μας εδώ ξενόδουλους να μπει τάξη. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει στη χώρα χωρίς χαρτιά, να μπαινοβγαίνει, χωρίς βίζα. Με 500 ευρώ έχω μάθει στα αλβανικά σύνορα, περνάνε με πλαστές φραγίδες. Το θέμα είναι η κυρία στον Ι προσευχόταν. Σαν προσευχόταν τη σκότωσαν αυτός ο Ισλαμιστής στην στη Λιόν. Στη Λιόν. Τον Έλληνα. Τον πυροβόλησαν με δίκανο. Νικόλαος. Δηλαδή, Πάτερ Νικόλαος. Κριτικός. Συγγνώμη, προχθές δεν σου επιτέθηκε σε ένα στερμό να σου πάρει ένα την τσάντα. Ξέρουμε ποιος ήταν αυτός. Κάτι ήταν. Βούλγαρος, Σέρβος. Λοιπόν, Ελλάς Ελλήνων απελευθερωμένων. Ευχαριστούμε.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το θέμα που παρακολουθήσατε ήταν προσφορά από την εκπομπή «Στο περισκόπιο του πολιτισμού» του Γιάννη Διαβάτη.